1, 2, 3, 4. Ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε ως πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της παιδαγωγικής ομάδας του Κασιαρχείου, να μας πείτε λίγα λόγια για τη δράση του. Η δράση του ξεκινάει ως γενέθλια μέρα. Είναι εδώ το δικό σας φεστιβάλ Ολυμπίας, αλλά την ταινία την είδαμε στο Σινέ Φιλίπ στην Αθήνα. Και ήταν η ταινία Le Col Bouzionnaire του Κασιαρχείου. Μια ταινία του 48, η οποία έφτασε πολύ αργά για να τη δούμε κι εμείς, αλλά βοήθησε πολύ η ελληνική τότε κρίση που είχαμε και οι συνελεύσεις του Συντάγματος και οι χωρίς μεσάζοντες και τα ποδήλατα που είχαμε στους δρόμους και όλα αυτά φτιάξαν μια καινούργια ιδέα παιδαγωγικής, η οποία την ονομάσαμε Σκασιαρχείο και την ονομάσαμε το σχολείο της κοινότητας, ότι εμείς κάνουμε πειραματικούς ψηλαφισμούς για ένα σχολείο της κοινότητας, πώς θα φτιάξουμε ένα δικό μας κοινοτισμό, το οποίο θα είναι με τα παιδιά. Δεν θα είναι μόνο μέσα στο σχολείο, θα βγαίνουμε και λίγο, θα έχουμε και αυλή και θα έχουμε και κοινότητα και θα κάνουμε και διαδρομές μες στην πόλη και το σχολείο δεν θα είναι μόνο ένα κτίριο. Και θα έχει αρκετή αρχιτεκτονική, θα έχει γεωπονία, θα έχει ας πούμε τυπογραφία, θα έχει κύκλο, συνέλευση των παιδιών, συμβούλιο, θα έχει υπαίθρια τάξη, δηλαδή ιδέες τέτοιες που φουντώσανε και κρατήσανε πολύ και μέσα στην πανδημία φτιάξαμε και άλλα δύο εργαλεία, το κόκκινο λέμπι μας, που είναι διασχολικό έντυπο, δηλαδή δεν αφορά μόνο ένα σχολείο, αλλά είναι συνέργειες σχολείων γύρω από το πεδίο του Άρεως, αλλά είναι επίσης και παίρνει και κείμενα από σχολεία που κάνουν ραδιόφωνο, γιατί είναι ο κοκκινολέμπης μας λατρεύει το ραδιόφωνο. Άρα, τι θέλαμε όπου τα παιδιά κάνουν ραδιόφωνο να παίρνουν κείμενά τους και να μιλάμε για το δικό τους ραδιόφωνο. Και επίσης κάνουμε και μια παιδαγωγική, λόγω πάλι της πανδημίας, σε λόφους, πλατείες, πάρκα, δηλαδή βγαίνουμε με τα παιδιά και συναντιόμαστε στην κοινότητα. Και όχι υποχρεωτικά ενός σχολείου, δίνουμε ραντεβού σχολείων που γύρω-γύρω έχουν έναν χώρο. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω για το κοκκινολέμι, για να καταλάβω. Ο κοκκινολέμις είναι η εξής ιδέα. Πρώτα είχαμε διάφορα έντυπα, εφημερίδες που εγώ εκδίδω μαζί με τα παιδιά, αυτό που λέμε τυπογραφείο από το 2007. Ξεκινήσαμε τις φιλίες των παιδιών, μετά τις κάναμε ένα όχι έτοιμο αναγνωστικό που τα φτιάξαν και τα ίδια, 6 χρόνια δηλαδή φιλίες, μετά ένα αναγνωστικό, μετά είχαμε την παιδική ελευθερία, μετά εκδώσαμε τα ετόπουλα. Και έρχεται κάποια στιγμή που η πανδημία λέει ό,τι λέει το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εμείς διαφωνούσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και λέμε, ωραία, τι μπορεί να είναι πάλι σχολείο, που μπορεί όμως εμείς να το κάνουμε μην πηγαίνοντας σχολείο, αφού δεν μας αφήνουν να πάμε σχολείο, αλλά να έχουμε ένα ραντεβού με τα παιδιά και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τους. Άρα ο κοκκινολέμης ήταν μια ιδέα που άρχισε να συζητιέται στο σχολείο, πριν δηλαδή κλείσει οριστικά στην περίοδο της πανδημίας μετά τον Μάρτιο, και ήταν το εξής. Όσοι συναντιόμαστε στα διάφορα ραντεβού μας στην πόλη, δηλαδή στο μουσείο, στο λόφο, σε ιστορικά σπίτια, στο πεδίο του Άρεως, στο πάρκο Ναβαρίνου, στο λόφο του Στρέφη, στο λόφο του Φινόπουλου, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, όπου όσα παιδιά συναντιόμαστε, από κοινού μοιραζόμαστε ένα τυπογραφείο που το λέμε κοκκινολέμι, γράφουμε κείμενα και έχει μέσα ο κοκκινολέμις ένα πρωτοσέλιδο που είναι μια εκπομπή, δύο σελίδες που έχει ελεύθερα κείμενα των παιδιών, δύο σελίδες που έχουν πάλι που έχουν εκπομπές με τα θρανία της Άνοιξης, καθότι αυτή είναι όλη η ιδέα του ραδιοφώνου που κάνουμε στο κέντρο της Αθήνας, λέγεται τα θρανία της Άνοιξης, εμπνευσμένα από τον Μάριο Λόντι, ένα παιδαγωγό που αγαπούσε και αυτό το φρενέ, αλλά ήταν παιδαγωγός στην Ιταλία. Οπότε η δουλειά του ονομάστηκε τα θρανία της Άνοιξης και η δουλειά ας πούμε του φρενέ ονομάστηκε το σχολείο του λαού. Αλλά μοιάζουνε. Αλληλογραφούσε με τον Τζιάνι Ροντάρι που μπορεί να τον ξέρετε, με τον Λορέτζι Μιλάν κλπ. Οπότε ποια ήταν η ιδέα μας, να βγαίνουμε έξω και να κάνουμε έξω αλληλογραφία, τυπογραφία, οικαστικά, παραμύθι, αρχιτεκτονική, ραδιόφωνο, σαν ένα σχολείο. Οπότε ναι, αυτό κάναμε έξω και αυτή είναι η ιδέα του κοκκινολέμι. Και η τελευταία μας ερώτηση είναι να μας πείτε λίγα λόγια για την μέθοδο διδασκαλίας φρενέ. Η μέθοδος διδασκαλίας φρενέ θα σας τα πει και ο Δαμιανός μετά, ο πρόεδρος. Ωραία. Θα τα πει και τον πρόεδρο. Είδατε και την ταινία του Ταυρονίτη τώρα. Ναι. Ωραία. Καταλάβατε. Η βασική φιλοσοφία είναι κάτι έρχεται απ' έξω από το σχολείο, μέσα στο σχολείο,
κάπως το επεξεργαζόμαστε, το κάνουμε μια ιδέα και το ξαναποδίδουμε στην κοινότητα. Δηλαδή έστω ότι ένα παιδί θέλει να φέρει για να βάλουμε μέσα στο σχολείο μια ιδέα, τι θέλετε, το ρατσισμό, ξέρω εγώ, κάτι, ένα χελωνάκι, εσείς, ένα ποδήλατο, δηλαδή τι ιδέα θα θέλατε να κουβαλήσετε μια μέρα και να τη φέρνατε στο σχολείο. Αυτό που φέρετε στο σχολείο λέγεται τη νέα. Είναι τα νέα σας. Οπότε φέρνοντας αυτό, αμέσως μετά αυτό, μπορεί να κρίνουμε εκεί με όλα τα παιδιά σε συνέλευση ότι μπορούμε να το κάνουμε πλάνο εργασίας και να το εξελίξουμε. Οπότε, εσείς αν φέρετε ας πούμε ένα ρατσισμό έξω από το σχολείο, εμείς θα μπορούμε να τον κάνουμε μέσα αφίσα, αφού συζητήσουμε που μπορεί να είναι κατά του ρατσισμού, και να βγούμε έξω από το σχολείο και όπου έχουμε τζαμαρίες πολυκατοικιών γύρω-γύρω, να κάνουμε μια ωραία γκαλερί με έργα τέχνης των παιδιών, που θα είναι όλες τους ιδέες ζωγραφικές ότι δεν θέλουν τον ρατσισμό. Δηλαδή τι κάνουμε, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτό που είναι έξω από το σχολείο, το βάζουμε μέσα στο σχολείο, μπορεί να το κάνουμε και λίγο αυλή άμα θέλουμε, δηλαδή εννοώ ένα γραμματοκιβώτιο περιφέρεται και τα παιδιά ρίχνουν γράμματα κατά του ρατσισμού. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μετά, να βγούμε στην κοινότητα. Και πάμε στην κοινότητα, ας πούμε, των πλαϊνών σχολείων, εννοώ πολυκατοικιών κλπ. Και πλακές σχολείων. Απλώνουμε αυτά όλα. Είμαστε σε συνεννόηση με τις πολυκατοικίες. Θα θέλαμε το τζάμι σας να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ για 10 μέρες. Το ξέρει η πολυκατοικία δηλαδή. Προστατεύεται γιατί είναι και από μέσα, δεν θα στο βεβηλώσει κάποιος. Είναι από το εσωτερικό μέρος. Αυτό είναι μια ιδέα. Το σχολείο δηλαδή τι λέει, ότι θέλω να κάνω γλώσσα, μαθηματικά, συνεταιρισμό, να πηγαίνω με τα παιδιά και να κάνω μαθηματικά στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να κάνω αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο. Θέλω να πηγαίνω να κάνω την 28η στο σπίτι της Σοφίας Βέμπο. Αυτό είναι το σχολείο. Ωραία. Το σχολείο είναι τι πόρους έχει η γειτονιά, τι μου δίνει που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς χρήματα και πώς μπορούμε να επιμείνουμε στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι που μας νοιάζει και γι' αυτό είμαστε αφιερωμένοι. Να μπορούμε να, με έναν τρόπο στρατευμένοι στο να έχουμε δημόσιο σχολείο, να έχουμε εσάς έτσι όπως είσαστε και εμάς και με έναν τρόπο να πετυχαίνουμε το σχολείο που θέλουμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αρχικά, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μπάμπης, πλέον είσαστε εσείς ο πρόεδρος της ομάδας Κασιαρχείο. Μας μίλησε για αυτή. Θέλω να μας πείτε πόσο δύσκολο είναι να οργανωθούν εκπαιδευτικοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ωραία. Καταρχήν προσπαθούμε... Εγώ αισθάνομαι πάντα άσχημα όταν λένε είστε ο πρόεδρος και αυτά και αναγκαστικά λέω ναι, αλλά σε όλη τη λογική της ομάδας είναι ότι όλοι κάνουμε καταρχήν τα πάντα. Δεν έχουμε κάποιο ιεραρχικό σχήμα που λέει αυτός είναι ο πρόεδρος, αυτός είναι ο γραμματέας, άρα εγώ έχω περισσότερα δικαιώματα ή λιγότερες υπέρσιες υποχρεώσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να μοιράζουμε ρόλους. Άρα ένα από αυτά προσπαθούμε να κάνουμε μια συμβούν όλα αυτά που βλέπετε είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι η πιο δραστήρια, η ομάδα της κοινωνικής παιδαγωγικής. Που βρισκόμαστε και κάθε εβδομάδα σουγγίζει και λέμε τι θα κάνουμε σε σχέση με το δημόσιο χώρο μας στο σχολείο, τι θα κάνουμε σε σχέση με προβλήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, τι θα κάνουμε για τη μέρα δικαιωμάτων παιδιού, για τη μέρα της οδικής ασφάλειας, με ποιους συνεργαζόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτή τη γνώση που μου πιούσε να στα προηγούμενα χρόνια την παίρνω και εγώ στους προηγούμενους. Δηλαδή και εγώ πατάω στη, πώς λέμε τα παιδιά, κάνω ποδαράκι, πατάω στους προηγούμενους και μαθαίνω ας πούμε τον Μπάμπη από τον Νίκο και από τα προηγούμενα mail ποιους έχουμε συνεργαστεί, δηλαδή ποιον πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, ποια άλλα mail έχουν επικοινωνία με αυτούς που βρίσκονται. Και αφού γίνεται όλη αυτή η επικοινωνία, μοιράζουμε μετά ρόλους και λέμε εσύ θα επικοινωνήσεις με το χι άτομο, εσύ με το ψι, εσύ θα πας να πάρεις τα βιβλία, τα στέμπερες, τα χαρτιά και θα συνεργαστούμε όλοι εκεί πέρα. Οπότε μετά η κάθε ομάδα και σου πει η συγκεκριμένη παράδειγμα δράση θα πρέπει να δώσουμε ραντεβού και θα πούνε θα βρεθούμε στην πλατεία για να κάνουμε αυτή την εικαστική δράση με τα παιδιά και θα βρεθούμε έξω. Οπότε όταν βρίσκεις από κοντά σου βοηθάει, όταν θα πεις να δώσεις ένα νέο ραντεβού δεν γίνεται όλο μόνο ηλεκτρονικά, είναι επειδή βρίσκονται και οι άνθρωποι και από κοντά. Και αυτό είναι από το ζήτημα της πανδημίας. Προσπαθούμε τώρα μετά την πανδημία να ξαναπούμε στον κόσμο ότι καλά τα Zoom, καλά τα Webex που βρισκόμασταν όλοι, αλλά πρέπει να ξαναβρεθούμε από κοντά
για να οργανωνόμαστε καλύτερα, για να μοιράζουμε καλύτερα τις δουλειές κτλ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους να ξαναβρίσκονται από κοντά. Όπως λέει και ο Νίκος για τον κινηματογράφο, να μην ο καθένας μόνο στην οθόνη, να είναι όλοι μαζί. Ναι. Δηλαδή για κάποιον εκπαιδευτικό που μένει εδώ πέρα στο Πύργο, που είμαστε μια επαρχιακή πόλη, πώς μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας και αυτό. Αυτό που είπα πριν στο τέλος είναι ότι να, ας πούμε, ένα από τα πράγματα, δηλαδή και εμείς ως διοικητικό συμβούλιο που λες ότι είμαι ο πρόεδρος, θεωρούμε τους εαυτούς μας είμαστε μέλη, ότι είμαστε μία από τις ομάδες του Κασιαρχείου. Δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο είναι μία από τις ομάδες. Α, ωραία, ναι. Η άλλη ομάδα είναι κοινωνική παιδαγωγική. Υπάρχει μία άλλη ομάδα που μεταφράζει. Για παράδειγμα, άρθρα, βιβλία, υποτιλίζει ταινίες που βρίσκουμε από το εξωτερικό. Υπάρχει μία άλλη ομάδα που ασχολείται με τα ραδιόφωνο. Πώς να πάρουμε καινούργιο εξοπλισμό, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και άλλες μικρές ομάδες, ομάδα κινηματογράφου κτλ. Μία από τις βασικές ομάδες, αυτά τι είπαμε, τι έχουν χαρακτηριστικά σε σχέση με τις τεχνικές, σε σχέση με τις δουλειές. Μία άλλη από τις ομάδες είναι ουσιαστικά η ομάδα του δικτύου. Δίκτυο Φρενέ. Τι πάει να πει δίκτυο. Πού πάει ο νους, θα ακούς δίκτυο. Ωραία, ναι, ότι συνδέονται μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Οπότε και το Σκασιαρχείο στην πραγματικότητα ξεπίδησε, δηλαδή οι άνθρωποι που γίνανε μετά διοικητικό συμβούλιο, ξεκίνησαν από ένα δίκτυο. Δηλαδή συναντιόντουσαν άνθρωποι στην Αθήνα, στο Μαράζιο σχολείο, ένα Σάββατο το μήνα και λέγανε. Έλεγε ο Μπάμπης, εγώ ξέρω την εφημερίδα, ξέρω το τι είναι. Θα σας δείξω στους άλλους πώς το κάνετε αυτό. Μετά κάποιος άλλος δοκιμάζει κάτι άλλο. Ή μπορεί να ήξερε πάλι, ξέρω πώς κάνουν τα μικρά βιβλία, γιατί έχω ταξιδέψει στη Γαλλία, έχω μείνει εκεί. Θα σας δείξω αυτό. Και μετά ο ένας μάθαινε από τον άλλον, φαντάζομαι σαν ντόμινο. Ναι. Οπότε έδειχνε στους άλλους μετά το πώς το έκανε. Και μπορεί την επόμενη φορά να έλεγε: παιδιά, δοκίμασε την τάξη, την εξέλιξε αυτή την τεχνική, την έκανε ακόμα καλύτερη. Και έτσι λοιπόν έγινε ένα δίκτυο Φρενέ στην Αθήνα. Και πάρα στη λογική προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να γίνουν και μικρότερα δίκτυα και αλλού. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 11 πόλεις και υπάρχει και εδώ και 1,5 χρόνο και στην πόλη σας, στον Πύργο, στην Αμαλία κτλ. Που ο κύριος Άγγελος που μετά βρίσκεται εκεί πρέπει να τον αναζητήσουμε να πείτε πώς μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τέτοια πράγματα, πώς να πούμε στους δασκάλους μας και στους καθηγητές μας να κάνουν τέτοιου είδους τεχνικές, να μάθουν πώς να το κάνουν, πώς να τους βοηθήσουμε. Και θα σου πει ο Άγγελος, πες να έρθουν στο δίκτυο Φρενέ το τοπικό, που συνεργάζεται με το Σκασιαρχείο. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ωραία, μάθαμε ότι είστε και παλαιότερα στο φεστιβάλ και έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά που ξαναεπιστρέψατε και να μας πείτε δύο λόγια πώς νιώθετε που ήρθατε πάλι μαζί μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι ερχόμουν από το 9 μέχρι το 15 σταθερά κάθε χρόνο. Έκανα την πρώτη χρονιά χάρη με κάποια ταινία που είχαμε κάνει, που είχα κάνει εγώ προσωπικά στο Πανεπιστήμιο και μετά τα 5 επόμενα χρόνια έκανα εργαστήρια με τα παιδιά, εβδομαδία. Οπότε αυτό μου είχε λείψει πάρα πολύ και μου λείπει ακόμα αυτή η εμπειρία που ξαφνικά μέσα μια εβδομάδα διαφορετικά παιδιά από γυμνάσιο, λύκειο γινόντουσαν ομάδα και κάνουμε όλοι μαζί μια ταινία. Από την άλλη, δυστυχώς δεν μπορώ να λείψω, γιατί τώρα όταν είσαι έχεις τάξη, δεν μπορώ να πω παιδιά, γεια σας, μια εβδομάδα φεύγω, πάω σε κάτι άλλο παιδιά στον Πύργο. Οπότε τώρα που δόθηκε η αφορμή αυτή και ενός Κασιαρχείου και δηλαδή δύο μέρες μπορούσα να λείψω, η μία ήταν και αργία εκεί στη Σαλαμίνα, άρα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος μετά από καιρό, ειδικά όπου μας βλάβει στο κομμάτι της πανδημίας που δεν μπορούσα να έρθει πολλοί κόσμος. Ότι έρχομαι και συναντώ αγαπημένους φίλους, πρόσωπα κτλ. Ναι. Ωραία. Ελπίζουμε, επειδή και εμείς η ομάδα μας στη Zone News κάνουμε και εφημερίδα και ραδιόφωνο όπως και εσείς, ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία, αυτό να πούμε. Πώς θέλετε κλείσουμε. Να συνεργαστούμε. Δεν ξέρω, μας είπε πριν και ο κύριος Μπάμπης ότι μπορείτε να προωθήσετε και εσείς τα δικά μας τα άρθρα. Ναι. Γενικώς πιστεύουμε ότι έχουμε κοινό ρόλο. Ωραία. Να δώσω μία δουλειά να κάνετε, ναι, να βρείτε. Λοιπόν, μία δύσκολη δουλειά είναι η εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει πάντα, άμα δείτε και τη εφημεριδάκια που έχει πέρα ο κύριος Άγγελος. Δεν είναι τα πήραμε. Ναι, ναι, άμα τα, αν δεν τα έχει μαζέψει, είναι εφημεριδάκια που είναι πολύ παλιά. Πριν το 10 του 98 μπορείτε να βρείτε. Το δύσκολο είναι τώρα εδώ, επειδή το φεστιβάλ έχει μία οργάνωση και έχει και ένα σχεδιασμό πάντα ταυτόχρονα κτλ. Είναι πώς, ας πούμε, τι έχει γίνει αυτό το αρχείο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να βρείτε όλα τα προηγούμενα τέχη, τα έντυπα τις προηγούμενες χρονιές στο Zone News, να τα συγκεντρώσετε και εσείς θα καταλάβετε πώς το πράγμα για το φεστιβάλ, για την πόλη σας, πώς γράφουν τότε τα παιδιά, που αν έχετε βελτιωθεί, τι μπορείτε να κλέψετε ως ιδέα.
Και μετά αυτό που συζητάμε, που μπορεί αυτό να είναι η πρώτη συνεργασία και να έρχεται πάνω στην Αθήνα, είναι λέμε το Γενάρη να κάνουμε μία έκθεση μαθητικού τύπου. Δηλαδή, να μαζέψουμε εφημεριδάκια από διάφορους εκπαιδευτικούς φορεμένα από την Ελλάδα, που κάνουν εφημεριδάκια με την τάξη τους, και να κάνουμε μία μίνι έκθεση, όπως έγινε στην Αμαλιάδα τώρα, ωραία, που είναι πιο μικρή, να κάνουμε μία τέτοια που να αφορά περισσότερα σχολεία, όχι μόνο από την Αμαλιάδα. Οπότε, αν βρείτε δηλαδή, και αυτό το τρομερό αρχαιακό υλικό από το Ζάνιο News, μετά μπορεί να έρθετε πάνω κι εσείς, να έρθετε στην Αθήνα, αν δεν έχετε συγγενείς φίλους κάπου θα βρούμε, να σας φιλοξενήσουμε και να έρθετε πάνω και να μιλήσετε μετά για, για τη φετινή εφημερίδα και να παρουσιάσετε και το προηγούμενο αρχείο που βρήκατε. Πώς ωραία. Φέρετε. Ωραία. Αρχείο σου έρχομαι.